Υπήρξε φωτιά επάνω από το Φαρακλό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε, η άνεμη ήταν ισχυρή. Κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός τόσο του Δήμου, τόσο της πυροσβεστικής, οι κάτοικοι. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ένταση των ανέμων που δεν ήταν εύκολο να τεθεί υπό έλεγχο, οπότε έγινε μια αρκετά μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε για χιλιάδες καμένες εκτάσεις, έτσι. Με τον δασονόμο εδώ της Νεάπολης που μίλησα εχθές, ένας πρώτος απολογισμός είναι περίπου στα 55.000 στρέμματα. Μάλιστα. Όχι μόνο για την Νεάπολη, έτσι, για να μιλάμε για όλα τα βάθη. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τα σπίτια και τα καταστήματα εκεί. Στη Νεάπολη που τελείωσα εχθές με τους υπαλλήλους από το Υπουργείο Υποδομών την καταγραφή, έχουμε 12 κτίρια, εκ των οποίων τα δύο είναι καταστήματα. Μάλιστα, κατάλαβα. Από εκεί... Στη Νεάπολη μιλάω, έτσι, δεν έχω εικόνα των χωριών ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω για τα κτίρια. Η οικονομική καταστροφή είναι και μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι έχουν καεί πολλές εκτάσεις αγροτών, έτσι. Εκτάσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εκεί για την ίδια τους τη ζωή. Είναι πολλές χιλιάδες ρίζες κάμενες ελιές. Αν αναλογιστείτε ότι εμείς αρχές μέσα Οκτωβρίου είμαστε η συγκομιδή της ελιάς έχει ξεκινήσει, δηλαδή σε δύο μήνες στην ουσία, και ξέρετε το λάδι της Νεάπολης των Βατίκων. Ναι. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, ακριβό λάδι. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Η οικονομική καταστροφή είναι αρκετά μεγάλη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από τις αρμόδιες αρχές, ποια μνήματα λαμβάνετε? Υπάρχουν, έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την αποκατάσταση, για την αποζημίωση? Εγώ τελείωσα με το Υπουργείο Υποδομών για τα κτίρια, όσον αφορά τα κτίρια. Ένα δεύτερο κλιμάκιο που έχει συγκροτηθεί από το Δήμο, με μηχανικούς του Δήμου και την κοινωνική υπηρεσία, να δούμε πώς θα ανακουφίσουμε τους πληγέντες. Έχει ξεκινήσει και το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε να το πράσινο φως από τον ΕΛΓΑ για να ξεκινήσουμε την καταγραφή για τα δέντρα. Συναντηθήκατε και εσείς με τον αναπληρωτή υπουργό, ναι. Ήσασταν παρόν στη σύσκεψη. Ναι, ναι, ναι. Τα μηνύματα που λάβατε από τον υπουργό. Ήταν αισιόδοξο στα πράγματα που μπορεί να κάνει, όσα μπορεί να κάνει τώρα μέσα σε αυτές τις οικονομικές συγκυρίες που ζούμε. Θα δούμε. Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, θα δούμε. Λογικά θα προκύψουν και προβλήματα με πλημμύρες, με τις πρώτες βροχές, έτσι. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε, ότι ενός κακού μύρι έρχονται. Μάλιστα. Θα δούμε. Θέλει δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οι απολύτες, οι βατικιώτες, είμαστε και εργατικοί και νοικοκύριδες. Θα φτιάξουμε, θα δουλέψουμε. Τα ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Η πολιτεία περιμένουμε να είναι δίπλα μας. Όλα θα φτιάξουν.